Κυρία Αυγέρη, καλή σας ημέρα Καλημέρα, καλή χρονιά Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ Και στον συμπαρουσιαστή σα. φαντάζομαι έχει την άδεια την ε, Ναι, κανονική, έχει μια ημέρα και, και να ξεκουραστεί ε, ναι. και, και ο Χρήστος ε, για μια ημέρα Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά mm -hmm. Θα πάμε και στα υπόλοιπα βέβαια Διότι έχουμε πάρα πολλά στον ΣΥΡΙΖΑ Κάρα, άλογα, σπέτσε. Ας ξεκινήσουμε Έχουμε όμως από τον όμως... ανασχηματισμό, α... γιατί άκουσα και τις ε, δικές σας ε, τοποθετήσεις σχετικά με τον ε, ανασχηματισμό και θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι, ξέρετε, σημαντικό το ότι ο κύριος Κρέκας, mm -hmm. με 218% απόκληση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο βρεφικό γάλα, να παραμένει στην κυβέρνηση. Το ευχήθηκα καλή συνέχεια. Έχετε Εξάλλου... τον μεγαλύτερο ανασυμβατισμό, εσεί, μου φαίνεται. Εξάλλου, εντάξει, η ομολογία τη αποτυχία της κυβέρνηση σε πολλά πεδία είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι με αυτού του εμβαλωματικού τύπου κινήσει η κυβέρνηση mm -hmm. δεν μπορεί να κρύψει και την ένδυά τη και την ανυμποριά τη και την ανυκανότητά τη, την αναποτελεσματικότητά τη. Ε, και με το παιχνίδι αυτό με τι μουσικέ καρέκλε, νομίζω ότι δεν ικανοποιείται και η ανάγκη mm -hmm. των καθημερινών ανθρώπων, των πολιτών. Άρα για μιλήσουμε για ασφάλεια, για ασφάλεια. Ε, εντάξει. Ναι. Ε, και σε πεδία που υποτίθεται έπαιζε προνομιακή μπάλα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Να σας πω πώς ήρθε στην κυβέρνηση αυτή η παράταξη, ε, λέγοντας για νόμο, τάξη και ασφάλεια. Πλήρης ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Mm -hmm. στην καθημερινότητα. Βλέπουμε ήμουν πρόσφατα στην κηδεία του αστυνομικού, ενό νέου ναι. ανθρώπου, ε, θύμα οπαδική βία. Mm -hmm. Μέτρα, υποτίθεται, εξήγηλη η κυβέρνηση, τα οποία τα εξαγγέλει για πολλωστή φορά. Ξαναφέρνει στη θέση του Υπουργού Προστασία του Πολίτη ένα άνθρωπο, ο οποίο έφυγε ω αποτυχημένο, γιατί επί των ημερών του κατακάηκαν εκατομμύρια εκτάσσεων στην ε, Βόρεια Εύβοια και στην Αντική. Ο οποίο, βέβαια, αυτό ο Υπουργό, είναι πρώην Υπουργό Υγεία. Mm -hmm. επί των ημερών του γίνονται γλέντια μέσα στα νοσοκομεία στα γλέντια, νοσοκομεία όμως που κάθε άλλο παρέχουν εξαιτία των επιλογών της κυβέρνησης τις στοιχειώδεις υγειονομικέ. υπηρεσίες και καταγγελίες υπηρεσίες από το ΣΥΡΙΖΑ στους... αναφορικά με τα, με τα νοσοκομεία στα οποία αντέδρασαν ακόμη και οι εργαζόμενοι που... Φορές ε, αφήνω βέβαια το, τώρα, το πάρτι. Έτσι. Το πάρτι έχει να κάνει ναι. κυρίω με το πάρτι των αναθέσεων. Βεβαίως, ναι. ε, αντί να πηγαίνουν πόροι που θα ενδυναμώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγεία, που θα γίνονται υλικοτεχνική υποδομή, που θα γίνονται καλά αμοιβόμενο μόνιμο προσωπικό για να μπορεί να ανταποκρίνεται στι ανάγκε, γίνονται απευθεία αναθέσει, πάρτι αναθέσεων, αδιαφάνεια και πάρτι των εργολάβων. Όμως... Αυτό ο υπουργό που είχε ανοίξει τη φάμπρικα με τις αναθέσεις εργολαβούς, λέγεται Άδωνης Γεργιάδης, και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Εγκλήματα που είναι κι άλλα, έτσι. Να μιλήσουμε για το έγκλημα του Κερνό, Άρα έχουν γίνει εγκλήματα να μιλήσουμε για τα αδιευκρίνηστα... Ο ίδιος άνθρωπος θα ξανακάνει την εγκλήματα, Μάλιστα. Εγκλήματα σε βάρο ε... ε, του δημόσιου εθνικού συστήματο υγεία σίγουρα γιατί έχει καταγράψει η μαύρη βίβλο των ημερών ναι, του ναι. κυρίου Μητσοτάκη Παύλα κυβέρνηση Σαμαρά, κλείσιμο πέντε νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Δύο στη κυρί... Θεσσαλονίκη, ξέρετε. Ναι, αυτά, αυτά που λέτε τα αντιλαμβάνομαι όλα, τα δέχομαι, είναι θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι Ωστόσο, πραγματικότητα αυτό, που βιώνει ο ελληνικό λαό. Πραγματικότητα, όπω θέλετε μπορείτε να το πείτε, αλλά δεν θα έπρεπε αυτό να αποτυπώνεται και κάπου. Δηλαδή είτε στι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ότι κάτι άλλο μπορεί να ξημερώσει στον τομέα της υγείας ή τη ασφάλειας του ΛΕΚΑΣΗΣ. Κατηγορείτε εσεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα δεν μπορείτε να, να βρείτε απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από μία μάχη mm. για την καλύτερη δημόσια υγεία και εθνικό σύστημα υγεία. Και δεν μπορείτε να πείτε ότι των ημερών του δεν έχουν καταγραφεί πολύ καλέ επιδόσει yeah, σε σχέση με αυτό. Το Ένα καθημαγμένο δείχνει. εθνικό σύστημα υγεία το, το αναγνωρίζουν αυτό και το αναγνωρίζουν στην πραγματικότητα που βιώνουν. Ω προ το υπόλοιπο, ναι. Πρέπει να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο. Η επαναδιατύπωση της πολιτικής μας πρότασης και η εκφορά αυτής της πρότασης με, έναν τέτοιο, mm -hmm. ε, με μια τέτοια μεθοδολογία, που πραγματικά να γίνουν απόλυτα αντιληπτοί από τον κόσμο, ο οποίο ζει αυτή mm -hmm. την πραγματικότητα που σα περιγράφω. Νομίζω ότι δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα σήμερα στη συζήτησή μα. Mm -hmm. Αλλά πρέπει να νιώσει mm -hmm. ασφαλή mm -hmm. με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συνα... ε, Συμμαχία ω mm -hmm. κυβερνητική πρόταση ξανά. Πρέπει να γίνουν βήματα, γίνεται πάρα πολλή δουλειά. Και αυτή η δουλειά έχει και νέες μορφές και νέες φόρμες που ενδεχομένως Ξενίζουν και λιγάκι, αλλά ναι. εντάξει. Πάμε, ε, λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο Πάντω, ήθελα ξενίζουν. να πω κάτι λίγο για την. Είναι θα πολύ σημαντικό για την τώρα. ακρίβεια και ναι. θέλω να το. Εχθέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του Προέδρου του, ναι. Ναι. ζητά κάτι πολύ συγκεκριμένο για το βρεφικό mm -hmm. γάλα. Να υπάρξει πλαφόν και στη χοντρική και στην ιδανική τιμή. Ναι, το απευθύνω. Στην σύνταξη που θα υπάρχουν ελέγχοι και θα μειωθεί η τιμή. Μιλάμε καλά. Το, το γεγονό ότι ο κύριο Κρέκα μιλά κατόπιν τη έκθεση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού για Ελέγχου σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει ασχροκέρδια. Ένα. Δύο γιατί δεν προβαίνει σε αυτή την διατίμηση. ή άλλως, και Αυτό δηλαδή στην τιμή του που Αυτό έχει γίνει και από ναι. ποιο. Mm. Συντη... Ναι. Τι να σα πω τώρα, από τον αρχιερέα ναι. του νεοφιλελευθερισμού, που ε, ήταν προκάτοχο του κυρίου Σκρέκα, ναι, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το 20 είπε ο κύριο ναι. mm -hmm. σε τροπολογία που είχε καταθέσει. Υπάρχει, ξέρετε, και βίντεο από την παρέμβασή του τότε στη Βουλή που λέει: Ξέρετε, εντάξει, δεν είναι. Είμαι ναι. πολύ σε δινή θέληση, αλλά ναι, πρέπει να γίνεται διατίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και υπάρχει και ήδη και μάλιστα απόφαση του Αυγούστου του 23 με υπουργό mm -hmm. τον κύριο Σκρέπο που μιλάει για ναι. ανάγκη για διατίμηση σε μια βασικά της προϊόντα. σχετικά με το Απέτηση λοιπόν, κοινωνία είναι και των νέων πάμε. ζευγαριών Φέλα, που καταβάλουν τίποτα. πολύ μεγάλη προσπάθεια να, ένα σπιτικό, mm -hmm. να έχουν, να ανοίξουν ένα σπιτικό με ενίκιο ναι, που ναι. είναι 52% ανώτερο πριν από, πριν από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια mm -hmm. και να πληρώνουν το βρεφικό γάλα 218% πάνω από ό,τι από τη Σουηδία. Αυτό έχει η δήλωση χθε του Προέδρου και αλόγου, είναι, πάρα είναι πάρα πολύ εύστοχη η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τη Δευτέρα να καταθέσει, είναι και απόρρια τη της, της, ε, δήλωση του Προέδρου, να καταθέσει πρόταση νόμου για το γάμο επιτέλου των ομόφυλων ζευγαριών. Mm -hmm. Ήταν μια πρωτοβουλία που έχει ξανααναλυφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπερα, τον Ιούνιο του 2022, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ε, ε, ναι, τον Ιούνιο του 2022 δεν έγινε αποδεκτό από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε τον προεκλογικό αγώνα mm -hmm. για τις εκλογές του, του 2023 βάζοντας μέσα στο πρόγραμμα του ότι ήταν προτεραιότητα ο γάμας των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι ασυνεπής. Και ψεύδεται. Μάλιστα. Το κάνει και με ένα Κα... θέμα που προφανέστατα, ξέρετε, του δημιουργεί Κάποιοι πολύ κατηγορούν... μεγάλο ζήτημα στο εσωτερικό του κόμματό του ναι. και με βασικά του στελέχη και, και αυτό. υπουργικά του στελέχη. Κάποιοι τελέχη. κατηγορούν και εσάς, τους ανθρώπους που είστε πολύ κοντά στον πρόεδρο, δεν τον προστατεύσατε. Δηλαδή κάθε φορά που κάνει μια δήλωση εκτίθεται όπω έγινε χθε με τη δήλωση για το Κάρο και το Άλογο. Και πιο Πρώτο και κύριο, και κύριο, δεν δε θεωρώ πίσω. ότι η δήλωση του Προέδρου είναι ατυχή. Ε, Ούτω ή άλλω σα λέω. Α, τη δηλαδή, αυτό λέω. Λέω, και, ναι. Ο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν, μπορώ να... δεν είμαι στο μυαλό του Προέδρου, mm -hmm. ούτε γιατί ε, διατυπώνω εγώ τι ε, απόψει του και τι ε, δηλώσει του. Ξέρω όμω πάρα πολύ καλά ποια είναι η. η προτεραιότητα και η πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του και του προηγούμενου ναι. και του νέου Προέδρου. Είναι να γίνει πράξη, νομοθετική ρύθμιση, νόμος του ελληνικού κράτους, mm -hmm. ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Μάλιστα. Δεν είμαι σωματοφύλακας, είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο, ο Πρόεδρος έχει μία ξεκάθαρη και αταλάντευτη ε, γραμμή σε σχέση με τα επίδικα και, και τι προτεραιότητε ε. του mm -hmm. κόμματο. Εμεί είμαστε πάρα πολύ συνεπεί σε αυτό, ω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δύο χρονικά να απαντήσει ο κύριο Μητσοτάκη τι θα κάνει από Δευτέρα. Επιτρέψτε που μου να έχετε αυτή που την θα πρόταση, για, πρόταση νόμου, νόμου, για το αμόφυλα ζεβδιάδιο. Και αν θα ή όχι. Ναι. Θα φέρει άμεσα στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή προσυζήτηση αυτή την πρόταση το αναφέρει νόμου. Αυτό το φέρει και στην άρτηση του κύριου Κασελάκη. Κλείνοντα, κυρία ε, Αβιέρη, ε, ε, στι πέτσε άλλο πράγμα το οποίο ξενίζει. Ε? Δηλαδή. Ό, στην, ξενίζει... ανάρτηση του, συγγνώμη, στην ανάρτηση mm. του κ. Κασελάκη λέει: Όχι σε διαδρόμου, όχι σε κλειστέ αίθουσε. Ελάτε στο σπίτι μου να, τα, να, να μιλήσουμε εκεί, να έχουμε χώρο και, και χρόνο. Δεν σα ξένησε. Εσά προσωπικά. Την κυρία Βιέρη, ρωτώ. Όχι, δεν με ξένησε καθόλου. σα-ίσα -ίσα το θεωρώ μια ε, πρακτική, ξέρετε, που έχει δοκιμαστεί και στη χώρα μα. Θέλετε να σα θυμίσω. Ε, για παράδειγμα, τι συναντήσει στη ΣΥΜΗ από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ή ακόμη. Δεν Ακούτε ομάδα, λίγο. Ναι. Ε, ή ακόμα και τι φιλοξενίε που έκανε ο Κώστας Καραμαλή στη Ραφίνα σε βουλευτέ του, οι οποίοι θεωρούσαν και ότι είναι και άκρο τιμητικό να μαζευτούν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν με τον πρόεδρό του, με τον ναι. τότε πρωθυπουργό, για πολύ σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Θέτετε το ερώτημα, αλλά φεύγετε. Όχι, δεν περιμένετε όχι, όχι, όχι. την, απάντηση. <laughs> ε, <laughs> 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 Γνωρίζετε από τηλεόραση πολύ καλά. Ακούστε. Έλατε. Για όσους διάβασαν Λίγο πολύ την επιστολή που θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά καλογραμμένη και άκρους ευγενή της γραμματέως της κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Θα κατάλαβαν ότι πρόκειται στην ουσία για έναν οδικό χάρτη για το πώ θα διανυθεί αυτό το διήμερο εργασία στι Πέτσε, οι οποίο, όπω ξέρετε, ξέρετε δεν είναι χειμερινό προορισμό τουρισμού. Είναι καλοκαιρινό αυτό. Εμά μα ξενίζει άρα, το γεγονό ότι θα φιλοξενθείτε στο σπίτι, ότι θα είστε. εκεί, είναι σημαντικό. Δεν θα στεφτώ στα κέντρα αποφάσεων. 36-37 άνθρωποι, mm -hmm. κρίνει η κοινοβουλευτική ομάδα, να καθίσουν πολύ συγκροτημένα και συντονισμένα να παρουσιάσουν μια, έναν απολογισμό τη δράση από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, τι έγινε, Μάλιστα. σε σχέση και με τα πεδία των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, και να παρουσιάσουν. Και τι δικέ του προτάσει, γιατί μιλάμε για ένα συλλογικό κόμμα, ξέρετε, για το από εδώ και μετά, που έχει να κάνει και με τον οδικό χάρτη για τι κομματικέ διεργασίε, αλλά και με τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε που λαμβάνει ο κ. Άλλωστε, έχουμε δηλαδή, νομοσχέδια μπροστά μα. Καλή χρονιά. Συλλογικότητα. Για συλλογικότητα δεν μιλάμε, για, για μιλάμε οργάνωση ένα... και για κατανομή δουλειά. Ε, αλλά στι και... πέτσε, δηλαδή υπάρχουν γραφεία κόμματα, κτίρια κτλ. να είναι μια καλή υπάρχουν. αφορμή αυτό να γίνει και κάπου αλλού και σε άλλε περιοχέ εκτό των τυχών, εκτό. Και της... περιοδία θα γίνεται, δηλαδή, Τώρα. Δεν είναι περιοδία. Σα λέω ότι είναι τιμητικό Αλήθεια. για τι περιοχέ, τι οποίε φιλοξενούν τέτοιου είδου εργασίε. Εργασίε λέω ναι. και όχι διακοπέ. Το τονίσατε, δεν είναι. Εκτό και αν κάποιοι νόμιζαν ότι θα κάνουν διακοπέ. Mm -hmm. Δεν είναι διακοπέ. Είναι ένα διήμερο σκληρή και εντατική δουλειά. Να δουλειάς. είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά, κυρία Αβιέρη. Σα ευχαριστούμε.